σημαντική ιστορία. Βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακόμα και μία εκπομπή Business Hour με πολύ επιχειρηματική και οικονομική επικαιρότητα. Σήμερα θα έχουμε και μαζί μας σε τηλεφωνική σύνδεση τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο. Πάμε όμως πρώτα να δούμε πώς κινούνται οι αγορές. Και αρχίζουμε με την τιμή του πετρελαίου. Το Brent έχει σκαρφαλώσει στα 73,05 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 71,25 δολάρια. Ο χρυσός τώρα, η μία ουγγία, διαπραγματεύεται στα 1862,2 δολάρια και αντίστοιχα στα 1539,1 ευρώ, ενώ το ένα γραμμάριο διαπραγματεύεται στα 59,87 δολάρια και αντίστοιχα στα 49,48 ευρώ. Πάμε στη χρυσή λίρα Αγγλίας, η οποία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 462,84 ευρώ. Ενώ το ασίμι ένα γραμμάριο διαπραγματεύεται στο 0,7401 ευρώ. Να δούμε και τις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, με το δολάριο Αμερικής να διαπραγματεύεται στα 0,8261, η λίρα Αγγλίας στο 1,1656, το φράγκο Ελβετίας στο 0,9190 και το δολάριο Καναδά στο 0,6798. Στη δεύτερη στήλη μπορούμε να δούμε με ένα ευρώ την αξία του αντίστοιχου ξένου νομίσματος που μπορούμε να αγοράσουμε. Συνεχίζουμε με την ισοτιμία της λίρας Τουρκίας εναντί του ευρώ, που αυτή κυμαίνεται στο 0,0985, που σημαίνει ότι με ένα ευρώ μπορούμε να αγοράσουμε 10,154 λίρες Τουρκίας. Στον bitcoin τώρα, το ένα bitcoin διαπραγματεύεται στις 39.180 δολάρια και αντίστοιχα στις 32.367 ευρώ. Να δούμε πώς κινούνται και τα καύσιμα σε πανκύπρια εμβέλεια. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων, η μέση τιμή της βρίσκεται στο 1,239 με τη φθηνότερη τιμή στο 1,175 και την ακριβότερη τιμή στο 1,284, ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο 1,258, η φθηνότερη τιμή στο 1,185 και η ακριβότερη τιμή στο 1,306, ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμασης βρίσκεται στο 0,778, η φθηνότερη τιμή στο 0,720 και η ακριβότερη τιμή στο 0,899. Πάμε τώρα στην οικονομική είδηση της ημέρας που αφορά το διάστημα. Ο τομέας της εξερεύνησης του διαστήματος έχει εισέλθει στη χρυσή εποχή της ιδιωτικοποίησης και γιγαντιαίων επενδύσεων, με τα παγκόσμια έσοδα στον ιδιωτικό τομέα να ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2020. Αυτές τις ευκαιρίες φέρνει και στην Κύπρο ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος, με ήδη μεγάλο ενδιαφέρον ξένων και τόπιων επενδυτών να προσελκύει ο τομέα στη χώρα μας. Όπως αναφέρει στην brief ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικών Επενδύσεων και πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα Γιώργος Δανός, ήδη μεγάλοι ξένοι επενδυτές επενδύουν στον τομέα μέσω των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρουν τα έργα του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής. Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται λόγω της κομβικής γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, αλλά κυρίως λόγω του ότι έχουμε πείσει διεθνώς ότι υπάρχει σοβαρότητα και εντιμότητα στον οργανισμό. Μάλιστα, τονίζει ότι παρά την αρνητική εικόνα που έχει η Κύπρος εξωτερικού εξαιτίας των πρόσφατων σκανδάλων που είδαν το φως της δημοσιότητας, πείσαμε τους ξένους επενδυτές και σε περιπτώσεις που ξεκίνησε καχύποπτα μία σχέση με κάποιες χώρες, φτάσαμε να έχουμε επαναχτίσει τη θετική εικόνα της Κύπρου και να έχουμε υπογράψει μαζί τους στρατηγικές συμφωνίες.
Σύμφωνα με τον κύριο Δανό, τα ωφέλη για την οικονομία της Κύπρου είναι πολλά και θα ενισχύσουν την αγορά του τόπου σε εναλλακτικούς τομείς από αυτούς που συνηθίζαμε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί, διαφοροποιούμε την οικονομία με επιχειρήσεις σε νέους τομείς, όπως εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με παραγωγή τεχνολογιών και εξαγωγή τεχνολογικών προϊόντων που σχετίζονται με τεχνολογίες του διαστήματος. Στόχος μας, πρώτον, να παράγονται και να εξάγονται προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και δεύτερον, να φέρουμε πίσω στην χώρα ταλαντούχους Κύπριους επιστήμονες που ξενιτεύτηκαν. Να μένουν τα δικά μας μυαλά στην Κύπρο και να δημιουργούνται συνθήκες για ευνοϊκή απασχόληση, σημείωσε ο κύριος Δανός. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στην Κύπρο και η δημιουργία νέων τεχνολογιών μέσα από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επενδυτικών ταμείων στην κυπριακή αγορά με στόχο της άνθησης της οικονομίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει, στον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος, πέραν από τις ευκαιρίες επένδυσης σε πρωτοπόρες τεχνολογίες, τρέχει ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα τεχνολογιών του διαστήματος. Παράλληλα, ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος εργοδοτεί πολύ κόσμο και έχει δημιουργήσει εταιρείες παρακλάδια, τα οποία είναι γνωστά ως spin-off companies, οι οποίες ενισχύουν το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας μας. Χαρακτηριστικά, κάποια από τα προγράμματα σχετίζονται με την προστασία της αρχαιολογικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τεχνολογίες του διαστήματος, προγράμματα που φτιάχνουν ρομποτικά συστήματα που θα βοηθούν στην εξεύρεση και ανασκαφή μεταλλευμάτων, προγράμματα που βοηθούν στην απάμβληση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας με χρήση διαστημικών τεχνολογιών για έξυπνες πόλεις και άλλα. Τρακόσια άτομα τώρα πήγαν σε πιλωτικό rave party στο Βερολίνο την Κυριακή, το πρώτο νόμιμο rave party της χώρας για φέτος. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα με τίτλο Open Air, που στοχεύει στην επανέναρξη των πάρτι με ασφάλεια εν μέσω της πανδημίας, έπρεπε να περάσουν από τεστ για κορονοϊό πριν μπουν στο κλαμπ. Το Project Open Air προτείνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια της υγείας, έτσι ώστε η νυχτερινή ζωή της πόλης να μπορεί να ξαναζωντανέψει μετά από την πανδημία. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να φορούν μάσκες και σύστημα εντοπισμού γύρω από το λαιμό που μετρούσε την απόσταση μεταξύ όσων χόρευαν. Η συμμετοχή απαιτούσε αρνητικό τεστ, πλήρη εμβολιασμό ή απόδειξη πρόσφατης μόλυσης και ανάρρωσης από COVID-19. Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν ανώνυμα θα αναλυθούν το συντομότερο δυνατόν από γερμανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και την Επιτροπή Νυχτερινών Κέντρων. Το Βερολίνο περιορίζει επί του παρόντος τη χωρητικότητα των υπαίθριων εγκαταστάσεων ως 500 άτομα και απαγορεύει τις πωλήσεις αλκοόλ μετά τα μεσάνυχτα για να περιορίσει την εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Έχουμε μαζί μας τώρα σε τηλεφωνική σύνδεση τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο. Κύριε Καρούσο, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τελέστηκαν πριν από λίγο τα εγκαίνια του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτό το έργο? Ναι, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είναι μια υπηρεσία την οποία αρμοδιότητα έχουν δύο υπουργεία. Καταρχάς είναι το Υπουργείο Άμυνας, το επιχειρησιακό κομμάτι, και όσον αφορά το τεχνικό και οικονομικό κομμάτι του ΞΕΔ, είναι κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών. Με μία απόφαση του 2019 έχει εμπαρθεί απόφαση, όπως γίνει μία μετεγκατάσταση του κέντρου αυτού, στον χώρο όπου συστεγάζεται το Συντονιστικό Κέντρο Δίνων, και έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πλέον του Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο εκτός από οικονομικά ωφέλη, όπως για παράδειγμα πλέον δεν υπάρχουν ενίκια και άλλα ωφέλη όπως οικονομίες κλίμακας, υπάρχουν και μεγάλα και σημαντικά επιχειρησιακά ωφέλη, και είναι μια υπηρεσία, ένα έργο το οποίο είμαστε περήφανοι λόγω του ότι διαθέτουμε αυτήν την υπηρεσία, η οποία λαμβάνει τα εύσημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να πούμε ακριβώς τι θα προσφέρει το κέντρο και ποια είναι τα επιχειρησιακά ωφέλη που έχετε αναφέρει.
Το κέντρο προσφέρει τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στο χώρο που είναι κάτω από το στον ίδιο θαλάσσιο χώρο που είναι και το FIR της Κύπρου, όπου είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα περιστατικά, όπως και επίσης συνεισφέρει και σημαντικά στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, όπως και άλλα ωφέλη που έχει η επικύρηση της θαλάσσιας αυτής περιοχής, ακριβώς για την έρευνα και διάσωση. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα για τα φώτα τροχέας που τα καθιστά έξυπνα, συγκεκριμένα στον κόβο Αγίας Φύλας. Μπορείτε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται και τι αλλάζει πλέον στην κυκλοφορία με την εγκατάσταση αυτού του συστήματος? Ναι, κατά το μεσημέρι, περίπου γύρω στις 12.30, θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το έξυπνο σύστημα, το καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Κύπρου, στον κυκλικό κόμμα της Αγίας Φύλας, όπου η προσομοίωση έδειξε ότι με την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα συντομεύσει ο χρόνος αναμονής στο συγκεκριμένο κυκλικό κόμμα κατά 57%. Σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή. Είναι το πρώτο από μια σειρά διάφορων εγκαταστάσεων που θα κάνουμε σε σχέση με τα έξυπνα φώτα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα είναι αποτελεσματικό και προχωρούμε και στις μελέτες για τους υπόλοιπους κύκλους κόμβους της Λεμεσού, όπως και τις επόμενες εβδομάδες στην προκήρυξη προσφορών για την εγκατάσταση στα φώτα τροχέας στους δήμους της Λευκωσίας και της Λεμεσού, κτήματος μέσω του οποίου θα ελέγχεται η τροχέα κίνηση σε περίπου 140 σημεία. Επομένως, είναι το πρώτο από μια σειρά διάφορων εγκαταστάσεων που θα γίνουν, ούτως ώστε να διαχειριζόμαστε την τροχέα κίνηση πλέον με έξυπνο τρόπο, με τεχνητή νοημοσύνη, κάτι το οποίο θα έχει αρκετά ωφέλη και θα συντομεύσει, θα μειώσει τους χρόνους αναμονής που παρατηρούνται ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Πότε αναμένεται λοιπόν να δούμε έξυπνα φώτα και σε άλλα σημεία? Υπολογίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα προκηρύξουμε την προσφορά για τα υπόλοιπα 140 σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό, όπου όλοι οι φωτεινοί σηματοδότες μέσω του συστήματος που θα υπάρχει και των εισιτήρων που θα εγκατασταθούν θα επικοινωνούν μεταξύ τους σε κάθε πόλη και θα αποφασίζει το σύστημα με έξυπνο τρόπο, με ευθύ τρόπο, πόσο χρόνο θα δώσει προτεραιότητα σε κάθε σηματοδότη. Επομένως, τους επόμενους 2 μήνες να υπολογίζουμε ότι θα προκηρύξουμε τις προσφορές. Είναι και μία από τις προτάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας, που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω της δημιουργίας ενός κέντρου όπου θα παρακολουθείται η κυκλοφορία και θα ελέγχεται μέσω διάφορων έξυπνων συστημάτων, θα γίνεται η διαχείριση της τροχέας κίνησης. Μάλιστα, τώρα την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε το Υπουργικό κίνητρα για τις αεροπορικές εταιρείες. Τι ακριβώς προνοεί το σχέδιο? Ναι, πέρσι με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη λειτουργία των αεροδρομίων και που είχε ως στόχο την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας της αεροπορικής της χώρας μας, αυτό το σχέδιο συνοδεύτηκε με έναν προσωρινό σχέδιο κινήτρων, το οποίο ακολούθησε το προσωρινό πλαίσιο για τις χαλαρώσεις της κρατικής ενισχύσης που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτόν και είχαμε ανακοινώσει από τα πέρσι ένα σχέδιο με έναν προϋπολογισμό γύρω στα 6,6 εκατομμύρια για να στηρίξουμε αυτόν το άνοιγμα. Αυτές οι χαλαρώσεις έχουν επεκταθεί πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τότε που είχαν λήξει αρχικά το Δεκέμβρη του 20, μετά έγινε μια επέκταση και ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 21 και τώρα έχει γίνει μια άλλη επέκταση και ισχύει πλέον μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Εμείς τώρα με αυτόν τη δεύτερη προσπάθεια που κάνουμε για το άνοιγμα των πτήσεων και των αερομεταφορών στην Κύπρο, έχουμε ετοιμάσει επέκταση αυτού του σχεδίου με έναν γεροποιημένο προϋπολογισμό 8,8 εκατομμύρια και τίθεται σε ισχύ. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα σχέδιο το οποίο η βάση έχει αποτελέσει ως βέλτιστο παράδειγμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι επειδή είναι διαθέσιμο σε όλες τις εταιρείες
προς όλους τους προορισμούς, θα βοηθήσει και θα συνεισφέρει σημαντικά στην αποκατάσταση της συνδεσιμότητας της χώρας μας με οποιαδήποτε οικονομικά ωφέλη θα έχει αυτό για την οικονομία μας. Μπορούμε να πούμε ένα αριθμό πόσες αεροπορικές εταιρείες υποφελούνται από αυτό το σχέδιο? Είναι γύρω στις 50 αεροπορικές εταιρείες που υπολογίζουμε ότι θα υποφεληθούν από αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Τώρα μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια τι αναφέρει η διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα που παρουσιάσατε στους ομολόγους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγες ημέρες? Ναι, εμείς αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και δεδομένου και αυτού του σχεδίου κινήτρων, το οποίο ξεκίνησε από τα πέρσι και είχε εξαιρετική επιτυχία, σαν μια χώρα, ένα νησιώδικο κράτος μέλος, μαζί που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και μαζί με άλλες 7 χώρες καταθέσαμε μια διακήρυξη η οποία την αναλύσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες στο Λουξεμβούργο. Ουσιαστικά τονίζαμε τη σημασία της αποκατάστασης της συνδεσιμότητας, τονίζαμε τη σημασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά καταλήγαμε ότι για λόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους περιβαλλοντικούς, για λόγους αεροπορικής συνδεσιμότητας, για λόγους οικονομικούς και για κάποιους άλλους λόγους, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία και να καταθέσει ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης με στόχο την αποκατάσταση των αερομεταφορών την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα μέτρα τα οποία να ισχύουν για έναν πλάνο τριετίας, γιατί με εξαμηνίες χαλαρώσεις βλέπουμε ότι δεν θα πετύχουμε μια άμεση και σύντομη ανάκαμψη των αερομεταφορών. Αγκαλιάστηκε από αρκετούς η διακήρυξη η οποία είχαμε καταθέσει. Είδαμε και άλλες χώρες να την στηρίζουν και πλέον τώρα μαζί με τους ομολόγους μου, τους Υπουργούς Μεταφορών, οι οποίοι είχαν συνυπογράψει αυτήν την διακήρυξη, θα ετοιμάσουμε και μια σειρά στοχευμένων μέτρων που θα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία μετά αναμένουμε να λάβει μια δράση για να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την ανάκαψη των αερομεταφορών το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρούσο, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Και συνεχίζουμε λοιπόν με ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Πάμε ευθύς αμέσως στην βόλτα στις επιχειρήσεις. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Χάρης Βοβού. Χάρης, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Να κάνουμε αρχή με τις εργασίες ανάπλασης που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στο Πάνω Στρουμπί. Σύμφωνα με την έπαρχο Πάφου Μέρη Λάμπρου, την περασμένη Παρασκευή 11 Ιουνίου, υπογράφηκε στην επαρχιακή διοίκηση Πάφου το συμβόλαιο με τον επιτυχόντα προσφοροδότη για την ανάπλαση του έργου, το οποίο, όπως είπε, θα διαρκέσει 14 μήνες και το κόστος θα ανέρχεται στις 500.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Η κυρία Λάμπρου πρόσθεσε ότι το έργο θα υλοποιηθεί με κρατικά κονδύλια μέσα της επαρχιακής διοίκησης με 10% συνεισφορά του Οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου. Τώρα στη δεύτερη μας είδηση, νέος διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο κύριος Κουτσούλης. Ακριβώς. Από την 1η Ιουλίου, νέος διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα είναι ο κύριος Αντώνης Κουτσούλης. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στον κύριο Κουτσούλη στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της καινής μόνιμης θέσης Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Μαρτίου. Να περάσουμε τώρα και στο επόμενο μας θέμα. Ενισχύουν συνεργασία κοινών στόχων Δήμος Λεμεσού, ΕΒΕΛ και ΤΕΠΑΚ. Την ετοιμότητά τους για βέλτιστη συνεργασία προς την κατεύθυνση επίτευξης κοινών στόχων επανέλαβαν ο Δήμος Λεμεσού, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα όπως το υποσύσταση κέντρο καινοτομίας του Δήμου Λεμεσού, η δημιουργία επιστημονικού τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκομο και η πρόθεση των συνεργειών ανάμεσα σε ΕΒΕΛ και ΤΕΠΑΚ, περιλαμβανομένη τη τοποθέτηση φοιτητών του Πανεπιστημίου σε επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου για πρακτική άσκηση αλλά και για μελλοντική πλήρη απασχόληση. Επίσης, ζητήθηκαν οι προοπτικές για τα σημαντικά ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην κοινοπραξία δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, αλλά και η πρωτοβουλία του Δήμου ΤΕΠΑΚ για ένταξη της Λεμεσού στο Δίκτυο Υγιών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τώρα, η επόμενη είδηση αφορά μια νέα τηλεφωνική απάτη, την οποία εντοπίσε η ΣΥΤΑ και συστήνει προσοχή η αστυνομία.
Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή συστήνει στο κοινό η αστυνομία σχετικά με τη νέα μορφή απάτης μέσω κακόβουλων τηλεφωνικών κλήσεων που στοχεύουν στην πρόσβαση ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολιτών και στα προσωπικά και τραπεζικά τους δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα, η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχεται αρκετές νέες καταγγελίες τηλεφωνικής απάτης, όπου επιτίδιοι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ισχυρίζονται ότι είναι λειτουργοί της εταιρείας Microsoft από το εξωτερικό και χαδοδηγούν τους χρήστες σε κάποιες ενέργειες που πιθανόν να οδηγήσουν σε υποκλοπή δεδομένων ή τραπεζικών στοιχείων. Ο τρόπος δράσης των υπόπτων είναι ο εξής. Διενεργούν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές της Κύπρου και παρουσιάζονται ως μηχανικοί του κέντρου υποστήριξης της Microsoft. Προσφέρονται να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή για αφαίρεση δίθεν κακόβουλου λογισμικού ή για να εγκαταστήσουν ειδικό λογισμικό για δίθεν προστασία των δεδομένων. Έτσι λοιπόν ζητούν απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή με αποτέλεσμα να έχουν την κυριότητα του υπολογιστή με όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν, όπως πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα, τραπεζικούς λογαριασμούς, κωδικούς πρόσβασης και άλλα δεδομένα ή ζητούν αριθμούς τραπεζικών καρτών ή άλλων δεδομένων δήθεν για έλεγχο. Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην απαντά στις κλήσεις και να μην δίνει τα προσωπικά του στοιχεία. Υπενθυμίζουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι ποτέ δεν δίνουμε ειδικά κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα το 95% των δανείων της ελληνικής τράπεζας αποπληρώνονται κανονικά. Ακριβώς, το 95% ανήλθε το ποσοστό των δανείων της Ελληνικής Τράπεζας που αποπληρώνονται και πάλι κανονικά μετά την άρση του μορατόριου, μετά τις 24 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα κατά την παρουσία στον οικονομικό της αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την πανδημία, εστιάζοντας την προσοχή της στο χαρτοφυλάκιο ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι με τους χειρισμούς της η Ελληνική Τράπεζα κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δημιουργίας καθυστερήσεων και αύξηση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Προστίθεται πως με δεδομένο ότι η Τράπεζα σημείωσε ρεκόρ νέων χορηγήσεων την περασμένη χρονιά, τα οικονομικά της αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, πιστοποιώντας την ανθεκτικότητα αλλά και την ευελιξία της Τράπεζας και επιβιώντας τη δυνατότητα να στηρίξει τους πελάτες της όποτε χρειαστεί. Όπως αναφέρεται, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία και οι οποίες επηρέασαν όλο το φάσμα της οικονομίας, η Τράπεζα προχώρησε στη λήψη σειράς μέτρων για να στηρίξει τους δανειολήπτες της, προσφέροντάς τους και επιλογές αναδιαρθρώσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς το 96% έχουν αποπληρώσει τη δόση όπως αναμενόταν. Και στην τελευταία μας είδηση για σήμερα, φεύγει από partner της KPMG ο Georgis by CIO στην Τράπεζα Κύπρου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας με τη θέση του CIO της Τράπεζας Κύπρου, την οποία αποφάσισε να αποδεχτεί ο κύριος Γιώργος Τζορτζής, συνέτερος της KPMG Κύπρου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, τα τελευταία 14 χρόνια ο κύριος Τζορτζής εργάστηκε ως συνέτερος συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η συμβολή του ήταν καθοριστική και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση αναγνωρίζοντας ότι ως KPMG έχουμε συμβάλει καταλυτικά στην πορεία και ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κύριου Γιώργου, καταλήγει η ανακοίνωση. Περισσότερες βέβαια οικονομικές ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα της Brief. Αντώνη. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αυτά είχαμε λοιπόν από την επικαιρότητα μέχρι αυτή στην εκπομπή μας. Η επόμενη εκπομπή αύριο και πάλι στις 11:05. Να είστε καλά.